Αστρολογικά μιλώντας. Ναι. Και γνωρίζοντας το χάρτη, νομίζω ότι το έκανε πραγματικά στην καταλληλότερη στιγμή. Πιστεύω ότι όντως για εκείνην έκλεισε ένας κύκλος. Και δεν μιλάω για το ζωδιό της, μιλάω για το χάρτη της, με άλλα δεδομένα. Ναι. Λοιπόν, είμαι βέβαιη ότι ένιωθε τεράστια την ανάγκη μιας αλλαγής, ουρανός απέναντί της, εσύ που ξέρεις αρκετά πράγματα επίσης. Λοιπόν, ένιωθε την ανάγκη να αλλάξει αυτό που ζει, την ρουτίνα της. Από την άλλη πλευρά, επειδή η Ελένη έχει ένα πάρα πολύ δυνατό Άρη, mm-hmm. στον τομέα της καριέρας, δεν είναι τυχαίο νομίζω, έναν Άρη στον εγώ καιρο. Και αυτή τη στιγμή αυτός ο Άρης έτρωγε διάφορες επιρροές, Κρόνους, Πλούτονες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπαίνει μια ανωτελεία, αυτό που είπαμε, τελειώνει μια κατάσταση για να δώσει χώρο να ξεκινήσει κάτι άλλο. Ναι, πιστεύω ότι το comeback θα είναι πάρα πολύ δυναμικό. Δεν θεωρώ όμως ότι το comeback θα είναι άμεσο. Εγώ δηλαδή, όπως έβλεπα αυτό, το έβλεπα πιο πολύ μέσα στο 22. Μέσα στο 22. Ah. Ναι. Μάλιστα. Ναι, μα και εκείνη νομίζω ότι δεν μας έδωσε μια σαφή ημερομηνία ή μια σαφή περίοδο ότι εγώ θα γυρίσω σε ένα χρόνο, σε δύο. Mm. Είπε, δεν ξέρω. Mm. Αφήστε με να απολαύσω την ελευθερία μου. Έχει ένα τόσο φοβερό οροσκόπιο η Ελένη. Εντάξει. Ναι, έχει, έχει. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι όμως μόνο το οροσκόπιο, δηλαδή το κομμάτι που έχει να κάνει με την τύχη, γιατί κάποιος ακούει, ξέρεις αυτό και λέει, α, πόσο τυχαίρι. Εντάξει, δεν είναι μόνο. Όχι, δεν είναι τύχη. Η τύχη...